Στο επίκεντρο των ειδήσεων και πάλι η δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου και αυτή τη φορά όχι για κρούσματα κορονοϊού. Από ό,τι φαίνεται, 4 πρόσφυγες μετανάστες που φιλοξενούνται στη δομή φιλοξενίας του Ασημακοπούλου εμπλάκησαν σε επεισόδιο για ασήμαντη όπως φαίνεται αφορμή. Τραυματίστηκαν και οι 4. Οι 2 μάλιστα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια επανήλθαν στο Ασημακοπούλου. Όλα αυτά έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 5 Μαΐου. Προχθές το βράδυ είχαμε μία διαμάχη μεταξύ νεαρών. Υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί, οι οποίοι στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι ήταν σε ελαφριά κατάσταση τα τραύματά τους και οι άνθρωποι επανήλθαν στις οικογένειές τους. Όλο αυτό το συμβάν θεωρείται λήξαν. Η οικογένεια έχει απομακρυνθεί από το στρατόπεδο σήμερα. Και όλα πλέον βαίνουν ήρεμα και... Πάντως το θέμα που απασχολούσε τις τελευταίες εβδομάδες με τα κρούσματα κορονοϊού να αυξάνονται συνεχώς φαίνεται πως πλέον υποχωρεί καθώς τα κρούσματα έχουν σταθεροποιηθεί. Σε σχέση με τα κρούσματα ναι, έχουμε συνεχώς όλο ένα και μειούμενα κρούσματα. Ευελπιστούμε ότι την υπόλοιπη, την επόμενη, την μεθεπόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από αυτό που είμαστε σήμερα.